Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Βασίλη Κασαπίδη. Κύριε Κασαπίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξεκινάει λοιπόν η εβδομάδα εμπορίου την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Τι έχουμε να περιμένουμε από όλη αυτή τη διοργάνωση, η οποία από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά θα διαρκέσει μία εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Τη Δευτέρα, ευθύς εξ αρχής από τη Δευτέρα που μας έρχεται, 3 Αυγούστου και με διάρκεια ακριβώς όπως το είπατε 6 μέρες, μέχρι τις 8 Αυγούστου, έχουμε φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ετοίμασε μία γιορτή για το εμπόριο, μία γιορτή για τα καταστήματά μας, την Εβδομάδα Εμπορίου για το 2020. Μία ολόκληρη εβδομάδα και αυτό με το σκεπτικό προς αποφυγή του συνωστισμού σε μία και μόνο μέρα όπως ήθιστε να κάνουμε στις λευκές νύχτες και έτσι θέλοντας να βλύνουμε λιγάκι, να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια έτσι ώστε να μην συνωστηθεί ο κόσμος εκείνη και μία σε μία μοναδική μέρα, δώσαμε τη δυνατότητα τα καταστήματα ή επιχειρήσεις του κέντρου, τα εμπορικά τα καταστήματα του Συλλόγου να κάνουν τις προσφορές τους, τις εκπτώσεις που είναι στην ευχέρεια του κάθε επαγγελματία και του κάθε επιχειρηματία να δημιουργήσει. Και για όλη αυτή την εβδομάδα πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικό να κατέβει ο κόσμος και να εκμεταλλευτεί αυτές τις πολύ καλές τιμές που θα έχουν τα εμπορικά καταστήματα του κέντρου. Φέτος, κύριε Κασαπίδη, θα έχουμε events όπως τις προηγούμενες φορές στις Λευκές Νύχτες, θα υπάρχει μουσική, θα έχει κάτι να παρακολουθήσει ο κόσμος που θα βγει έξω. Φέτος είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, ιδιαίτερη χρονιά και η επιτυχία της Λευκής Νύχτας δυστυχώς για φέτος είναι ένα τροχοπέδι. Δηλαδή η επιτυχία της Λευκής Νύχτας που μαζεύαμε τόσο πολύ κόσμο δημιουργώντας πολύ μεγάλες και μικρότερες μουσικές σκηνές σε όλο το κέντρο της πόλης, δυστυχώς φέτος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό το γεγονός είναι το μειονέκτημα το φετινό. Γι' αυτό χωρίς τις μεγάλες μουσικές σκηνές, χωρίς τα stage στο κέντρο της πόλης, δίνοντας βέβαια έχουμε συνεργαστεί και έχουμε ενημερώσει το Σύλλογο Εστίασης της Αλεξανδρούπολης, όπου τα καφέ θα αναλάβουν αυτό το κομμάτι της διασκέδασης με διάφορες προσωπικές εκδηλώσεις που θα κάνουν στα καταστήματά τους, ίσως με κάποιον DJ, ίσως με κάποια μουσική, και η οποία αυτό θα είναι το κομμάτι της διασκέδασης όσον αφορά αυτή την εβδομάδα. Θα αποφευθούν φυσικά τα stage και οι μουσικές για το λόγο, για ευνόητους λόγους. Η ασφάλεια αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι είναι πάνω απ' όλα. Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι για όλη την εβδομάδα θα τρέχουν αυτές οι πολύ δυνατές τιμές από τους επαγγελματίες της πόλης μας με αποκορύφωση την 5η, 6 Αυγούστου, όπου και για μόνο εκείνη την ημέρα θα δώσουμε έτσι έναν τόνο της πόλης, μια πόλη πεζοδρομημένη, όπου θα κλείσουν αρκετές αρτηρίες στο κέντρο της πόλης, όπου ο κόσμος θα μπορεί με πολύ μεγάλη άνεση, με μεγαλύτερη άνεση να το πω έτσι, να αφήσει τα αυτοκίνητά του, να αφήσει τα μηχανάκια και να κατέβει, να περπατήσει και να διασκεδάσει το κέντρο της πόλης με άμεσο και σε δεύτερο χρόνο σκοπό να δει τις βιτρίνες των καταστημάτων και να μπορεί να ψωνίσει με πολύ συμφέρουσες τιμές από τα καταστήματά μας. Μιλώντας, κύριε Κασαπίδη, για τις συμφέρουσες τιμές που μόλις αναφέρατε, περιμένουμε όντως τόσο μεγάλες εκπτώσεις αυτή την εβδομάδα, γιατί υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα που λένε ότι οι εκπτώσεις αυτή την εβδομάδα εμπορίου θα είναι πολύ υψηλές. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ειλικρινά έτσι σας το λέω και δεν θέλοντας που δεν είναι λόγο να προλάβω και να δημιουργήσω το κλίμα. Είμαστε σίγουροι, οι επαγγελματίες της πόλης το έχουν αποδείξει ότι σε ιδιαίτερες περιπτώσεις πραγματικά φροντίζουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για την πελατεία τους. Ξέρουμε ότι οι Αλεξανδροπολίτες στηρίζουν τα καταστήματα του κέντρου όλο αυτό το διάστημα και αυτό τους το ανταποδίδουν οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες της πόλης μας με πολύ καλές τιμές. Εκτιμώ όντως από τα πρώτα έτη που μιλάμε με διάφορους επαγγελματίες της πόλης ότι πραγματικά αυτή η εβδομάδα θα έχει πολύ καλές τιμές, να βγει ο κόσμος, να εκμεταλλευτεί, να τονίσω ότι όλη την εβδομάδα θα διενεργούνται αυτές οι καλές τιμές και έτσι πραγματικά έχει νόημα ήδη από την πρώτη μέρα, από τη Δευτέρα είτε την Τρίτη, ο καθένας το χρόνο που έχει διαθέσιμο να βγει και να το εκμεταλλευτεί αυτό. Βέβαια να πούμε ότι και ήδη από χθες που έχουμε τα δεδομένα, τα νέα δεδομένα για τα καταστήματα και εσύ και για το λιανεμπόριο αυτό πλέον
θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως προς αποφυγή περιττών εξόδων και προστήμων που θα μπορούσαν να επιβληθούν στους επαγγελματίες αλλά και στο καταναλωτικό κοινό. Να τονίσω και να πω ότι θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας όπου πλέον είναι απαραίτητη η μάσκα και για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους εργαζομένους με ευθύνη φυσικά του επαγγελματία και του καταστήματος. Αλλά και αφετέρου, από την άλλη, ο κόσμος, το καταναλωτικό κοινό που επιθυμεί να μπει στα μαγαζιά, να προβάρει ρούχα ή υποδήματα ή οτιδήποτε είναι αυτό, θα πρέπει πραγματικά να είναι εφοδιασμένοι και αυτοί. Και αυτό είναι με ευθύνη του, ατομική ευθύνη του καθενός μας, να μπει και να προφυλάσει και αυτός τον εαυτό του, αλλά και τους γύρω του από τον ιό. Κατά πόσο έχει επηρεάσει η απόφαση αυτή που αναφέρατε, κύριε Κασαπίδη, την αγοραστική κίνηση στην Αλεξανδρούπολη? Κοιτάξτε, κύριε Ντρόμπλα, κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά τα μέτρα λειτουργούν. Δεν είναι μόνο ότι ακόμη ένα μέτρο μπήκε τώρα στο λιανεμπόριο. Mm. Όλα αυτά λειτουργούν αθρηστικά, πολλαπλασιαστικά, μάλλον θα έλεγα. Mm. Επηρεάζουν λίγο τον κόσμο. Μπήκαμε σε μια διαδικασία, σιγά σιγά το τηρούνε. Βλέπουμε ότι στα σούπερ μάρκετ εφαρμόστηκε λίγο πιο νωρίς. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπούμε στη διαδικασία κι εμείς και θα το συνηθίσουμε και πρέπει να το κάνουμε. Από την άλλη, δεν πάβει να έχει μια αναστάτωση, να φέρνει μια αναστάτωση στην αγορά αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα την ξεπεράσουμε και θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι την εβδομάδα που έρχεται, αυτή από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, ο κόσμος τηρώντας τα μέτρα αυτά ασφαλείας θα βγει στο κέντρο της πόλης, θα κάνει τις αγορές του και θα στηρίξει αυτή την εβδομάδα τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης, του Εμπορικού Συλλόγου. Και ένα τελευταίο, κύριε Κασαπίδη, μια τελευταία ερώτηση δεδομένης της εμπειρίας που έχετε στο συγκεκριμένο κλάδο. Ήθελα να σας ρωτήσω τι προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε ως τώρα, ασφαλείς προβλέψεις, για το πώς θα κινηθεί η αγοραστική κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν υποθέσουμε ότι τα κρούσματα και ο αριθμός που επιβεβαιώνεται καθημερινά παραμείνει ο ίδιος. Αυτό είναι, είμαστε προβληματισμένοι. Υπάρχει ένας προβληματισμός και στους επαγγελματίες το γεγονός ότι καθημερινά βλέπουμε ότι τα κρούσματα ενδεχομένως να μεγαλώνουν και αναφέρθηκαν και πιστοποιήθηκαν αυτά όλα και από τις αρχές, τις υγειονομικές αλλά και τις κυβερνητικές αρχές. Είμαστε επιφυλακτικοί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε σημείο και δεν θα το αντέξει η οικονομία φυσικά σε ένα ακόμη lockdown είτε μερικό είτε ολικό. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε και εμείς τις επιχειρήσεις μας, τους ανθρώπους που εργάζονται, τους εργαζομένους και τους ανθρώπους των καταστημάτων μας και κατ' επέκταση φυσικά και όλων των πολιτών που επισκέπτονται τα καταστήματα. Είμαστε βέβαια αισιόδοξοι ότι θα το ξεπεράσουμε τη φέτος το καλοκαίρι αυτό και δειλά-δειλά ότι θα μπούμε στο Σεπτέμβριο με το άγχος ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε κάτι να συμβεί, αλλά ελπίζοντας όλοι ότι δεν θα έχουμε πάλι πισωγυρίσματα και να ξαναζήσουμε στιγμές Μαΐου και Απριλίου. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασαπίδη. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώσουμε έτσι καταρχήν τους επαγγελματίες αλλά και όλο το κοινό της ευρύτερης περιοχής. Να σας ευχαριστήσω και να καλέσω και έτσι για άλλη μια φορά εκ μέρους όλου του ΔΣ τον κόσμο να βγει και να στηρίξει τα καταστήματα του κέντρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Για χαρά.